Και ώρα αλυσίδα μπροστά στην πόρτα. Δίνεται τώρα αυτή τη στιγμή μία μάχη σώμα με σώμα. Βλέπω και μπήκανε σιγά σιγά οι αστυνομικοί, μπήκανε μπροστά στην πόρτα για να την ανοίξουν. Τις πρόξανε. Να τις αποθήσουν, να τις διώξουν μπροστά από την πόρτα του... Στο βάθος υπάρχει αλυσοδεμένη καθαρίστρια. Εδώ βλέπουμε εδώ με τα χέρια που είναι ψηλά. Έχουν βάλει αλυσίδες μπροστά στην πόρτα, στα κάγκελα της πόρτας. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια καθαρίστρια που έχει... Κράταγε απλώς την αλυσίδα, μάλιστα. Κράταγε την αλυσίδα, ναι. Ναι, τώρα σιγά σιγά ηρεμούν τα πράγματα. Δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής οι δυνάμεις της αστυνομίας να διώξουν τις καθαρίστρες έξω από το Υπουργείο. Υπάρχουν μέχρι στιγμή μόνο σπροξήματα εδώ πέρα μπροστά. Και τώρα ξεκινάνε πάλι να επιτίθονται οι αστυνομικές δυνάμεις. Αυτοί που είναι μπροστά τι είναι, είναι υποστηριχτές της καθαρίστρες, τα παιδιά αυτά που είναι μπροστά. Υποστηριχτές είναι, έτσι δεν είναι, ναι. Δεν είναι αστυνομικοί δηλαδή. Μπορεί να είναι και από τις οικογένειές τους. Μπορεί να, ναι. Υπάρχουν και άνθρωποι αλληλέγγυοι εδώ μάλιστα, πέρα. Μάλιστα, ναι. Αλλά η πλειοψηφία είναι καθαρίστριες, φωτορεπόρτερ στην πραγματικότητα και γύρω στους 10 αστυνομικούς. Δηλαδή, οι συσχετισμοί δυνάμεων είναι 10 αστυνομικοί, 15 καθαρίστριες αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν χτυπάνε, προσπαθούν να τις πρόξουν με τις ασπίδες για να δουν τα πράγματα. Εντάξει, πέφτουν κάποιες κλωτσιές. Εντάξει, τα αναμενόμενα. Δεν είναι και αναμενόμενα αυτά τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων τώρα. Εντάξει, όταν υπάρχει μια μάχη σώμα με σώμα, ναι, αυτά περιμένει κανείς. Υπάρχουν και άνθρωποι τώρα που έρχονται να συμπαρασταθούν στις καθαρίστρες, οπότε μπορούμε να δούμε. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον δεν έχει γίνει χρήση. Ναι, δεν μπορεί να γίνει, δεν έχουν ρίξει χημικά ή κάτι τέτοιο, διότι θα ήταν... Πάντως αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία δεν εκτελείται. Αυτά συμβαίνουν και χωρίς... δεν το καταλαβαίνω αυτό. Απορώ. Εγώ δεν το καταλαβαίνω απορώ αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό το επικοινωνιακό βατερλό. Χωρίς νόημα. Υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, εφάρμοσέ την. Τι είναι δυνατόν τώρα, κάθε πρωί να γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, πάντως μπορούμε να πω ότι τελικά αντί να διώξουν οι αστυνομικές δυνάμεις της καθαρίστριας έγινε το αντίθετο. Διώξανε οι καθαρίστριες τους αστυνομικούς προς τα πέρα. Προς το παρόν τουλάχιστον. Προς το παρόν. Αυτό που μπορούμε να δούμε τώρα. Το αν θα δούμε... Είναι προφανές ότι τους δώσανε εντολή να ανοίξουν την πόρτα χωρίς να πέσει ξύλο. Ναι. Γιατί αν άρχισαν να βαράνε με τα γκλόμπις θα είχαν ματώσει κεφάλι. Και βία. Δεν μπορώ να το καταλάβω.